Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Γιάννη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Μια χαρά εσείς. Είσαι καλά? Μια χαρά. Εδώ και λίγο καιρό, για όσους δεν το γνωρίζουν, είσαι παίκτης της ομάδας του, των Σερών, FC Σέρας, όπως είναι πλέον το όνομά της. Ναι, ναι, άλλαξε. Και δεν ξέρω, κάποιοι ίσως και να το διαπίστωσαν χθες, βλέποντας τις συνθέσεις ενδεχομένως της ομάδας των Σερών, ότι πλέον αγωνίζεσαι εκεί. Ήσουν μέχρι πρόσφατα στον Άρη, έτσι? Ναι. Καταρχάς, γιατί έφυγες από τον Άρη? Θύμισέ μας λίγο. Γιατί έφυγα από τον Άρη? Ναι. Δεν ήταν δικιά μου απόφαση αυτό. Αχα, ναι. Με το που είχε έρθει ο κύριος Αναστόπουλος, ναι. Ήμουν αποστολή στο φιλικό που είχε κάνει το καλοκαίρι, ένα φιλικό με τον Αιωλικό. Ναι, σωστά, το θυμάμαι, ναι. Γυρίσαμε, ξέρω εγώ, από τη Μυτιλίνη, κάναμε μια προπόνηση τη Δευτέρα και την Τρίτη ενημερώνομαι ότι δεν υπολογίζομαι στα πλάνα του κύριου Αναστόπουλου και αναγκαστικά έπρεπε να φύγω. Α, μάλιστα. Ναι, με το καλημέρα δηλαδή, ουσιαστικά. Με το πολύ καλημέρα μπορώ να πω. Ναι, χωρίς καλά-καλά δηλαδή, από τη λες να σε δει σε κάποιες προπονήσεις ενδεχομένως για να σχηματίσει εικόνα. Δεν είχα ούτε αυτό το δίκιο. Ναι. Είναι ένα τέτοιο. Έχεις ένα παράπονο δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχω ένα παράπονο, ναι. Ναι. Ότι δεν μου δόθηκε ούτε η ευκαιρία στις προπονήσεις να δείξω το τι έχω. Εντάξει, μπορεί να μην το έκανα άλλο, ναι, αυτό, αλλά από τη στιγμή που δεν με ήξερε καθόλου, μπορεί να έπαιξε ρόλο αυτό. Το ότι δεν με ήξερε. Σωστά. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό φάνηκε. Κατάλαβα. Άρα αναγκάστηκες να βρεις κάποιον επόμενο σταθμό στην καριέρα σου και τον βρήκες στην ομάδα των Σερών. Πώς είναι και τα πράγματα, έτσι ξεκινήσουμε από αυτό? Πολύ καλά, ναι, μπορώ να πω. Έχουμε μια ομάδα με νέα παιδιά. Όλοι πάνω κάτω είναι στην ηλικία τη δικιά μου. Προσπαθούμε να σώσουμε την ομάδα, πιστεύω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Είναι μια νεανική ομάδα, όντως το διαπιστώσαμε και χθες. Ναι, όπως είδατε κι εσείς, οι άνθρωποι του Άρη είπαν ότι ήταν ένα από τα καλύτερα τους παιχνίδια και εμείς από ανατροπή σε ανατροπή πήγαμε να κλέψουμε το μάτς. Οπότε από εκεί διαπιστώνουμε ότι και εμείς δεν έχουμε κακή ομάδα. Πάντως ήταν χορταστικό το παιχνίδι, είχε πολλά γκολ, είχε δοκάρι, είχε γενικότερα ευκαιρίες, είχε ρυθμό. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο χαιρόσουν να το παρακολουθήσουν. Βέβαια, και εμείς που το παίζαμε και οι φιλαθλοί που ήταν έξω. Mm-hmm. Τρελό παιχνίδι, βρεθήκατε. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω, Γιάννη, ήσασταν σε παθητικό ρόλο. Ήταν ο Άρης πολύ καλύτερος, αν δεν κάνω λάθος. Σαφέστατα ήταν καλύτερος. Και στο δεύτερο είχαμε παθητικό ρόλο, απλώς στο δεύτερο δημιουργήσαμε κάποιες πολύ καλές αντιπιθέσεις που μας βγήκαν και σε γκολ, ναι, με τον Κρυστάλλι. Mm-hmm. Απλώς στο πρώτο δεν μας άφηνε ο Άρης τόσους πολλούς χώρους. Ίσως στο δεύτερο, ξέρω εγώ, ανέβηκε ο Άρης να τελειώσει το μάτς και άφησε χώρους και... Ίσως χαλάρωσε και λίγο ενδεχομένως. Ναι, χαλάρωσε ο Άρης και αναγκαστικά και εμείς βγήκαμε στην αντεπίθεση. Mm-hmm. Είχε φοβερές διακυμάνσεις, ενώ εσείς προηγηθήκατε με 2-1, κάνατε την ανατροπή. Στα καπάκια ισοφάρισε ο Άρης με τον Ντάτο. Γενικότερα υπήρχε και φοβερή διακύμανση στο σκορ. Αυτό, ισοφάρισε στο καπάκι. Αν δεν ισοφάρισε στο καπάκι, νομίζω ότι θα είχαμε ένα μικρό πρόβλημα εκεί για τον Άρη. Ναι, σωστά. Νομίζω. Ναι, ναι, δεν αποκλείεται, γιατί πάντοτε μια γρήγορη απάντηση παίζει ρόλο. Αυτή η απάντηση έπαιξε ρόλο. Όσο περνούσε η ώρα, αν δεν είχε την απάντηση ο Άρης, και οι παίκτες εκεί, εντάξει, τώρα με τον κόσμο απ' έξω και αυτά, είναι δυσκολότερα πώς θα το κάνουμε. Όταν μας πιέζει, σωστά, ο χρόνος, πάντα είναι δύσκολο. Πάντως ο Άρης είχε τις ευκαιρίες και νωρίτερα να καθαρίσει το παιχνίδι. Είχε και νωρίτερα. Πώς τη βλέπεις φέτος την ομάδα του Άρη? Έχει αλλάξει βέβαια σε μεγάλο ποσοστό σε σχέση με την περσινή, της οποίας ήσουν στέλεχος. Έχει αποκτήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές με θητεία και στη Super League φυσικά. Και πιο έμπειρους, ναι. Ναι. Γιατί συζητούν πολύ και λένε, Γιάννη, ότι ο Άρης μπορεί να παίξει και καλύτερα, γιατί δεν έχει κάνει προετοιμασία. Έχει κάποιους παίκτες που είναι ακόμη πιο πίσω σε φυσική κατάσταση γενικότερα. Αλλά παρόλα αυτά, ενώ συμβαίνει αυτό. Για μένα δεν πιστεύω ότι μπορεί να παίξει καλύτερα. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Απλώς επειδή είναι ο Άρης και έχουν στο μυαλό τους ότι παίζει γάμα εθνική, πρέπει να είναι σαφέστατα και καλύτερος. Δεν πιστεύω πως πρέπει να είναι αυτό. Γιατί οι παίκτες που έχει ο Άρης είναι πάρα πολύ καλοί. Mm-hmm. Και έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο όπως Super League. Ναι. Και ότι παίζουν 11 με 11 μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όλα γίνονται. Ξέρουμε πώς είναι το ποδόσφαιρο και δεν μπορούμε να κρίνουμε γιατί δεν παίζει καλά.
αυτός ο παίκτης. Μα πώς να το κάνουμε. Έχει αποδείξει ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Το ότι δεν παίζει εκείνη τη στιγμή είναι ότι και ο άλλος, ο απέναντί του, έχει κάποια τέτοια πλεονεκτήματα. Ότι θέλει να παίξει καλά γιατί παίζει με τον Άρη. Ναι. Και έχει και ένα ακόμη πλεονέκτημα ο αντίπαλος κόντρα στον Άρη. Το ότι, ότι δεν είναι ξεκούραστος. Ότι είναι ξεκούραστος, δεν έχει παίξει την προηγούμενη αγωνιστική. Μα ξέρετε κάτι, δεν έχει να χάσει τίποτα ο αντίπαλος. Ναι. Δεν έχει να χάσει. Ο Άρης είναι σφιγμένος. Σωστά. Γι' αυτό ίσως είναι και σφιγμένα τα παιδιά, γι' αυτό ίσως δίνουν αυτό το χαρακτήρα. Μπορούν να δώσουν περισσότερα, αλλά δεν γίνεται. Πώς να το κάνουν. Πάντως η ανατροπή αυτή έδειξε ότι ο Άρης έχει χαρακτήρα. Έχει ψυχικά από θέματα. Έχει χαρακτήρα, ναι, έδειξε. Πάντως να σου πω την αλήθεια, επειδή έγινε πολλή κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα, Γιάννη, για το γήπεδο εκεί του Σιδηροκάστρου, νομίζω ότι ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση. Εγώ το περίμενα χειρότερο. Ήταν πολύ καλό. Ήταν πολύ καλό. Και από ό,τι άκουσα και από τα παιδιά, γιατί μιλάω κιόλας με τα παιδιά του Άρη, ήταν ένα από τα καλύτερα που έχουν παίξει, νομίζω. Ναι. Όντως. Έτσι από ό,τι μου είπαν. Ο Άρης είναι ήδη στο συν 7. Γιάννη, έχει έναν αέρα δηλαδή ήδη 7 πόντων και από τη Δόξα και από το Νέστο. Η Καβάλα είναι λίγο πιο πίσω, έχει 17 βαθμούς. Έχοντας αντιμετωπίσει έτσι κάποιες ομάδες ήδη και βλέποντας σχεδόν στο 1/3 της σεζόν, δεν είμαστε καλά-καλά στο 1/3, αλλά περίπου. Πιστεύεις ότι ο Άρης δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα? Δεν θα αντιμετωπίσει, όχι. Πιστεύω ότι θα ανέβει σίγουρα. Ναι. Δηλαδή είναι στο 1/3 του πρωταθλήματος και είναι ήδη συν 7. Και ξέρω, βλέπουμε ότι η Δράμα είναι αυτή που ακολουθάει, αλλά και η Δράμα δεν είναι. Την παίξατε εσείς τη Δράμα? Την έχετε? Την παίξαμε, ναι, ισοπαλία φέραμε. Ναι. Πώς σου φάνηκε? Κοιτάξτε, δεν είναι κακή ομάδα, αλλά Άρης δεν είναι. Πώς να το κάνουμε? Ναι, σωστά. Δεν έχει τους παίκτες που έχει ο Άρης, ποιοτικούς αυτούς. Αυτό θεωρείς, Γιάννη, ότι είναι και το μεγάλο του πλεονέκτημα και η μεγάλη του διαφορά, αν θέλεις, σε σχέση και με την περσινή χρονιά, την οποία έζησες και από μέσα και από πολύ κοντά? Κοιτάξτε, σαφέστατα ότι φέτος έχει πιο έμπειρους παίκτες και έχει και κάποιες πιο καλές προσθήκες, όπως έχει και στον πάγκο. Κοιτάξτε, όταν βγαίνει ένας από την εντεκάδα και μπαίνει κάποιος άλλος, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά από ό,τι βλέπουμε όλοι μας. Ναι. Τώρα βέβαια, να πεις να βγαίνει ο Καπνίδης, να μπαίνει ο Κυβελίδης. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Εντάξει, και ο Κυβελίδης είναι ένας παίκτης β' εθνικής, ε. Ναι, ναι. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Η Δράμα, αν έχει δύο τραυματίες, τι κάνει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ως δεύτερος μιλάω, η Δράμα, ναι, που είναι, ναι, αυτή τη στιγμή. Ο Άρης, όποιος και να βγει, βγαίνει ο Λουντούλου, μπαίνει ο Πόη. Ναι. Μπαίνει ο Πόη, βγαίνει ο Λουντούλου. Δηλαδή είναι εντάξει. Συν την προσθήκη του Κόκκι εν ευθέτω χρόνο, την οποία θα προσδώσει και αυτή προφανώς κάποια δυναμική στην ομάδα. Εντάξει, ο Κόκκι ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Εγώ νομίζω πάντως, κάνοντας μια γενικότερη κουβέντα, για ότι ο Νέστος Χρυσούπολης ίσως είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος, η ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν την περίμενε κανείς και συνεχίζει να κερδίζει. Η αλήθεια είναι, δεν έχω άποψη. Δεν την έχουν παίξει ακόμα. Τώρα παίζετε με την Καβάλα, έτσι δεν είναι? Με την Καβάλα, ναι. Πάντως εσείς είστε ακόμη αρκετά χαμηλά, έχετε 10 βαθμούς, πέφτουν και αρκετές ομάδες, θέλει προσπάθεια για να κρατηθείτε στην κατηγορία. Δυσάρεστα, χρειάζεται προσπάθεια, πιστεύω πως όλοι μας θα προσπαθήσουμε για να σωθεί η ομάδα και πιστεύω πως δεν θα υπάρξει και πρόβλημα. Πες μας έτσι, γιατί αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο, κανένα ντεσού, κανένα πείραγμα έτσι με τους πρώην συμπαίκτες του, πριν, μετά το παιχνίδι, επισκέφθηκε στα αποδυτήρια. Αυτά έχουν το ενδιαφέρον. Μέχρι και μέσα στον αγωνιστικό χώρο έγινε. Ναι. Πάντως είχες και την assist, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο γκολ, έτσι είναι? Ναι, είχα την assist, ναι, στο δεύτερο γκολ. Για σένα ήταν, ήθελες κάποια πράγματα να δείξεις ενδεχομένως και στον Νίκο Αναστόπλα, το έβλεπες έτσι το χθεσινό παιχνίδι? Κοιτάξτε, εγώ δεν προσωπικά παίζω για τον εαυτό μου και για την ομάδα μου. Δεν θέλω να δείξω σε κανένα το ποιος είμαι. Γιατί αν ήθελε κάποιος να δει ποιος είμαι, θα με βρει, θα μπορούσε να με κρατήσει, να με δει. Δεν κοίταξα δηλαδή αυτό το μάτσο ώστε να δείξω σε κάποιους ανθρώπους. Έπαιξα απλά την μπάλα μου. Ό,τι μπορούσα και έκανα, το έκανα. Εντάξτε, το ότι έπαιξα με τον Άρη που ήμουνα πριν ένα μήνα μαζί με τα παιδιά, ίσως σε κάποιες φάσεις, ξέρω, που θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε, δεν πήγε πιο δυνατά. Ναι. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα, να το πω, ότι ήμουνα συμπαίκτης με τα παιδιά. Εντάξει, δεν ξέρω. Όπως θέλετε, πάρτε το. Εντάξει, αλλά δεν πάβει να υπάρχει και... Αλλά όπως είδατε, είχα και την ασίστ στο δεύτερο γκολ. Δηλαδή, δεν είναι... Εντάξει. Το πέρασμά σου γενικότερα από τον Άρη, τι γεύση σου έχει αφήσει, Γιάννη? Μόνο χαρές μπορώ να πω. Ναι.
Είχε και πίκρες μέσα, αλλά ξεχνούνται. Mm-hmm. Με τη λέξη Άρης ξεχνούνται όλα. Ναι. Πιστεύεις δηλαδή ότι τώρα που άλλαξε στρατόπεδο, που είσαι σε μια άλλη ομάδα, σε έχει βοηθήσει αυτό το πέρασμα, αυτά που πήρες, αυτά που έμαθες και, βέβαια, και σε δύσκολα χρόνια και γενικά η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη? Δεν το συζητώ, ναι, σίγουρα έχει βοηθήσει. Mm-hmm. Προσωπικούς στόχους έχεις θέσει κάποιον για φέτος και για τη συνέχεια? Συμμετοχές, τίποτα άλλο. Mm. Να παίζω την μπάλα μου. Και προφανώς κάποια στιγμή να παίξεις και σε μεγαλύτερη κατηγορία, ναι, φαντάζομαι. Δεν το συζητώ. Παίζοντας δείχνεις το ποιος είσαι και ανεξάρτητα την, το παικτικό σου στοιχείο, ξέρω εγώ, και τέτοια, ανεβαίνεις ποιος, πιο ψηλά μπορείς. Mm-hmm. Αυτό είναι εντάξει στον καθένα μας. Όλοι οι ποδοσφαιριστές σκέφτονται να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν. Νομίζω και ένα γκολ την Κυριακή κοντά στην Καβάλα δεν θα μας χαλάσει ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν σας χαλάσει εσάς, αλλά εγώ θα το ήθελα πάντως. Μακάρι, στο ευχόμαστε, στο ευχόμαστε. Κρατάμε αυτά που μας είπες, να ευχόμαστε να συνεχίσεις έτσι, με υγεία πάνω απ' όλα, χωρίς τραυματισμούς, ναι, ναι, και ό,τι καλύτερο, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.